message gets through. Σήμερα ξύπνησα το πρωί και αποφάσισα να κάνω έτσι μία βόλτα στο δάσος, να εξερευνήσω λίγο το χώρο που θα μένω για όσο μείνω, τέλος πάντων. Οπότε, κάνοντας αυτή τη βόλτα, ανακάλυψα τις προμήθειες της καλύβας μας. Τέλεια. Τρία λάδια. Λοιπόν, λάδι, αλεύρι και ρύζι. Δεν έχει φακί. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πως ήταν μία πολύ βαριά τσάντα, με αρκετές προμήθειες. Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Καλημέρα, Σάβα. Μόλις πάτησα, μη πω ότι πάτησα. Αυτά. Μην πάτε και να κάνετε στο δρομάκι. Άντε, θα κάτσεις ακόμα μία εβδομάδα. Πάνω στον δρόμο εκεί. Τύχη, ρε, κάτσες τέτοια. Δεν γίνεται με ρόλι. Όχι, δεν το έκανε. Παίζει ρόλο το χρώμα, να ξέρεις. Δεν σας είπα. Εγώ δεν πάω. Μην το κάνετε στο δρόμο. Μην το κάνετε στο δρομάκι. Όχι, όλο ευθεία. Άρα κάποιος ξένος θα κάνει. Πήγαμε το πρωί να πληθούμε με τον Σάβα. Να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Και στο γυρισμό, στο μονοπάτι, πάτησε των απόλοιπων παικτών. Εγώ άρχισα να λέω στα παιδιά, δεν μπορείτε στο σταυροδρόμι να κάνετε την ανάγκη σας, γιατί από εκεί περνάμε. Και του είπα πρόσεχε, πρόσεχε και τα πάτησε. Θα πάρει σίγουρα λεφτά, δεν ξέρω, κάτι θα πάρει. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ τυχερός ή άτυχος, αυτή τη στιγμή νιώθω άτυχος, δεν ξέρω αν θα μου συμβεί κάτι καλό. Πάντως δεν είναι και ό,τι καλύτερο να έχω αυτή τη μυρωδιά πάνω μου.